Αν είμαστε εδώ για να πουλάμε πανηγυράκια, τότε δεν κάναμε τίποτα. Τότε παίζουμε το παιχνίδι της Μέρκελ. Ας έρθει κάποιος φίλος να μιλήσει εδώ ελεύθερα το μικρόφωνο και η αντίθετη γνώμη είναι σεβαστή. Και ο Θεοδωράκης και άλλοι, και πολλοί άλλοι, βεβαίως, εδώ. Δεν θα τα καλύτερα να μην έχουμε καν πρόεδρο και πληρώνουμε τζάπα λεφτά? Γιατί να μην γίνει ένα δημοψήφισμα για αυτό και να αποφασίσει ο λαός αν θέλουμε ή όχι πρόεδρο? Ποιος δεν θέλει πρόεδρο? Θα σηκώσετε, θα δούμε. Μέσα στις φυλακές. Δεν θέλει πρόεδρο, αλλά σηκώσετε πέγγι. Ο πρόεδρος, τέτοιος που ήταν δεν μας χρειάζεται. Εγώ μειώνω το λαό, είναι σύμφωνο, είναι σωστός, πρέπει να είναι στον κακό κακό, αλλά τι τον παρατάξω. Πρέπει να είναι στην εξική θέση του και πρέπει να τον πληρώνουμε όχι με χρήμα, με όποια άλλη αξία να βρέσει. Και πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που ενώνει όλο το λαό και είναι σύμφωνο. Ένας που έχει στο μυαλό μας, με τον που ακούμε το όνομά του, να θυμόμαστε τους αγώνες του λαού, να θυμόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος μας εξηγώνει και μας δίνει δύναμη. Για μένα ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η Μαρία η Παρατούρη. Και η Καριστιάνη, με συγχωρείτε, είναι λογοτέχνης. Έχει αγωνιστεί βέβαια, όπως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, και έχει βασανιστεί, όπως και άλλοι άνθρωποι. Αλλά το έργο της απευθύνεται ίσως σε κάποιους που έχουν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στη λογοτεχνία. Προσέξτε, αυτά τα οποία ακούμε ότι τελειώσατε η πληστηρία της, και δεν μιλάω μόνο για πρώτη κατηγορία, γιατί το Σύνταγμα προστατεύει την ιδιοκτησία. Εντάξει, δηλαδή και το σπίτι του παππού στο χωριό που έχουμε, κάποιοι από εμάς. Προσέξτε, η κυρία λέγεται Νάντια, λυπάμαι που το λέω, έβγαλε την ανακοίνωση και δήλωσε προχτές αυτό που ακούσατε όλοι, ότι δηλαδή πρέπει να πληρώσουμε τους χώρους μας ή να τους διακανονίσουμε, γιατί είναι πατριωτικό μας καθήκον. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί οι χώροι όλοι που έχουν πει και που βαρύνουν όλο τον ελληνικό λαό είναι ευθέως αντισυνταγματικοί. Δεν είναι αδικοί, είναι αντισυνταγματικοί. Και όποιος θέλει όταν πάει στο σπίτι του, ας πληκτρολογήσει το κομπιούτερ του και να διαβάσει το άρθρο 4 στην παράγραφο 5 και το άρθρο 78, να δει τι σημαίνει φόρος και αν αυτό το οποίο του έχουν κατσικώσει στο κεφάλι του σαν υποχρέωση υποτίθεται είναι φόρος. Για να μην επεκταθώ περισσότερο, σας έδωσα μόνο αυτά τα δύο νούμερα. Συνεπώς, ο κίνδυνος είναι μπροστά μας και μάλιστα απείλησε κιόλα λέγοντας ότι πρέπει να πληρώσουμε, διότι διαφορετικά θα έχουμε κακά νέα. Ήθελε να πει, όταν πριν τις εκλογές μιλούσαν όλοι και λέγανε ότι είναι άδικος φόρος, βεβαίως δεν είναι άδικος, είναι αντισυνταγματικός. Δεν το λέγανε σωστά, το λέγανε πολύ πιο χαμηλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει το λέγανε και τώρα μας κάλεσε να πληρώσουμε τους φόρους. Προσέξτε, Τετάρτες στα Ειρηνοδικεία. Κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα κανενός πολίτη δεν θα επιτρέψουμε να βγει σε πληστηριασμούς. Εντάξει, τέλος. Κανένα σπίτι, τα χέρια τραπεζίτη, κανένα σπίτι, στα χέρια τραπεζίτη. Ελεύθερο. Ελεύθερο. Δεν είναι κάτι γενικό, είναι κάτι ειδικό, γιατί άκουσα προηγουμένως ότι μία φίλη μου μίλησε, έκανε σύγκριση Καριστιάνη Παρατούρη. Είναι αστείο για να το συζητάμε. Όχι, καμία σύγκριση. Αυτό λέω και εγώ, καμία σύγκριση. Δεν ήταν... Απλώς απάντησα σε κάποιον που είπε το όνομα. Όχι, ήταν του συστήματος του Ανδρέα Παπανδρέου η Παρατούρη. Και το ξέρει όλος ο κόσμος. Και εξαργύρωσε... Επειδή παντρεύτηκε, που τον ήξερε από τότε που ήταν φοιτητές, σοβαρολογείται. Όταν γυρίζεις και λες ότι η Καριστιάνη απευθύνεται μόνο σε κάποιους που διαβάζουν, τι να πω τώρα. Επειδή η Καριστιάνη είναι της γενιάς μου και της ηλικίας μου, ξέρω τι έχει τραβήξει η Καριστιάνη και τι αγώνες έχει κάνει για τη δημοκρατία. Αυτή είναι... Όλες τις άποψεις, και τις καλές και αυτές που μας αρέσουν και αυτές που δεν μας αρέσουν. Θα τα αρέσουν όλα. Η δημοκρατία αυτό ακριβώς είναι. Ο καθένας λέει το λόγο του, υπάρχει ο αντίλογος και αν ας πούμε πείσει την πλειοψηφία, έτσι. Μα ελάτε να μην ελάτε, πάρε το μικρόφωνο. Εμείς δεν σας κόβουμε το λόγο, σας δίνουμε το λόγο. Θα θεωρώ ότι εδώ έχουμε έρθει και για ένα κοινό σκοπό. Χωρίς χρώματα, χωρίς αντιπαραθέσεις, όλα αυτά που μας χωρίζανε, γιατί αυτό ξέρουν στο εξωτερικό και κάνουν την προπαγάνδα και τροβόμαστε. Εδώ έχουμε έρθει για ένα κοινό σκοπό. Τώρα είναι η Παρατούρη. Ποιος είναι? Εσείς τι λέτε ποιος είναι? Ποιος είναι? Εσείς το λέτε. Ήμουν κρυφός Σιριζέο. Τώρα είμαι πολύ Σιριζέο. Είμαι πάρα πολύ Σιριζέος και ήρθα πραγματικά εδώ για να συμπαρασταθώ αυτή την κυβέρνηση η οποία παλεύει. Πραγματικά έχω μια ψυχική και πατριωτική ανάταρση. Έτσι, και γι' αυτό είμαι, αναφέρομαι στην κυρία, και γι' αυτό είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ. Σε όλους αναφέρομαι, αλλά και στην κυρία που είπε προηγουμένως. Είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ λοιπόν στην κυβέρνησή μας, σαν πατριώτης, όχι σαν Σιριζέος, έτσι, για αυτό που κάνει. Αλλά ωστόσο έχω και κάποια ερωτηματικά. Παραδείγματος χάρη, εγώ τρέπομαι να έχω πρόεδρο Δημοκρατίας τον Αβραμόπουλο. Τρέπομαι, επειδή είναι πρόβλημά μου, εντάξει, δεν μπορώ να το πω. Έτσι. Η Τιμακογιάννη. Γιατί να μην βάλουμε το φαΐδο τον Κρανιδιώτη που είναι και νεαρό παιδί, άμα είναι έτσι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ τρέπομαι και για κάτι άλλο. Ενώ προεκλογικά, ας πούμε, είπαμε τουλάχιστον το μισό το ποσοστό της 100 του χρέους να διαγραφεί, και τώρα βλέπω, ας πούμε, ότι πάμε να το συζητήσουμε για το πώς θα γίνει απομείωση, αφομείωση κλπ. Είναι προσωπικό ζήτημα, ντρέπομαι να μην το πω. Μιλήσανε για σκληρή διαπραγμάτευση, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, παιδί μου, ναι. Σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά ωστόσο εγώ ντρέπομαι. Τι να κάνουμε, αυτό θα το λύσετε εσύ. Είναι ευαισθησία μου, πώς να σου το πω, δηλαδή. Δεν πρέπει να το τονίσουμε, να με ρωτήσεις. Δηλαδή, αυτό από ό,τι κατάλαβα εγώ στην προεκλογική εκστρατεία, μας θέλαν μαζί τους, δίπλα τους, έτσι που αν παραστρατήσουν, να τους ισιάσουμε. Αυτό είμαστε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ δίπλα τους, κάθε μέρα ξεροσταλιάζουμε και αν παραστρατήσουν να τους ισιώσουμε. Δεν το έχουμε ούτε αυτό το δικαίωμα πια. Όχι τώρα ακόμα. Λέτε είμαστε για αυτούς, είμαστε για μας. Είμαστε για την πατρίδα, αλλά επειδή μας επειδή δεν φτάσαμε σε σημείο άμεσης δημοκρατίας λοιπόν και έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτή η κυβέρνηση μας αντιπροσωπεύει. Θέλουμε δεν θέλουμε. Και εμένα μου αρέσει αυτή η κυβέρνηση, σας λέω. Πώς να το πω πιο απλά. Επιτέλους έχουμε κάποιους που θα πούνε κάτι διαφορετικό σε αυτή τη συμμορία που μας έφτασε μέχρι εδώ. Που αυτή η συμμορία λειτουργεί από το 1944 και μετά μέχρι εδώ. Έτσι, και βρέθηκε μια αριστερή, όπως θέλετε πες την αριστερά, όπως βγαίνουμε, όπως μπαίνουμε, δεν έχει σημασία. Η οποία είπε ένα όχι καταρχήν. Πολύ ωραία, μαζί τους και εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Να τους πούμε είσαστε μαζί σας, αλλά όχι μαζί σας και στην όπισθεν. Εντάξει, βάλαμε την πρώτη και πάμε. Πάμε για τη Δευτέρα, για την Τρίτη, δεν βάλουμε όπισθεν. Εγώ ντρέπομαι όταν βάζουμε όπισθεν. Και όταν κάνουμε ένα αλυσβερίσι να πάρουμε τον Αβραμόπουλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλουμε ένα δικό μας μέσα, φύγεστο και πες τον ρε παιδί μου. Απλά θέλω να βάλω ένα δικό μου εκεί πέρα και φέρω τον Αβραμόπουλο εδώ και του δίνω να πούμε και ένα μπόνους και τον κάνω πρόεδρο Δημοκρατίας. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν Καραγκιοζλίκη και γι' αυτό ντρέπομαι. Παρόλα αυτά συνεχίζω να είμαι Σιριζέος. Λοιπόν, αυτά να μην το μονοπολίσουμε. Δεν είναι φιλοσοφία, είναι πολιτική. Επειδή μίλησε για ντροπή ο προηγούμενος, να πω και εγώ γιατί ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί έχω ακόμα στην Ελλάδα το Ράγεμπαχ και τη συμμορία του. Έχουν περάσει 15 μέρες από τις εκλογές παραπάνω. Έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση η οποία θεωρούμε ότι είναι μαζί μας και έχουμε ακόμα τους επιτρόπους, τους ταβατσίδες εδώ στα υπουργεία όλα και κάνουν κουμάντο στη ζωή μας. Έχουμε τον Ράγεμπαχ, έχουμε τον Φούχτελ και όλη τη συμμορία. Είναι τουλάχιστον τρόπο. Δεν χρήζει βοηθείας αυτή η κυβέρνηση γιατί είναι, πώς λέμε, άλλαξε ο Μαναλιός και φόρεσε τα ρούχα αλλιώς. Ήρθαμε εδώ όχι για απλά για να συμπαρασταθούμε, αλλά για να πιέσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Να πιέσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η σωστή κατεύθυνση επιβάλλει πράγματα. Είμαι από το πέραμα. Εάν δεν βάλουμε μπροστά τη βαριά βιομηχανία που λέγεται, εάν δεν βάλουμε μπροστά τη βαριά βιομηχανία που λέγεται επισκευή, να φύγει επισκευή, δεν έγινε κουβέντα. Μας μιλάνε για γεωφύρια, γέφυρες και δεν ξέρω αν πώς είναι σαν αυτό που έγινε στο χωριό κοντά του Τσίπρα με το γεωφύρι που έπεσε μετά από 150 χρόνια της πλάκας. Εάν θέλαν να κάνουν μια σωστή αρχή, έπρεπε να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν υφίσταται σε πολλά επίπεδα. Εάν θέλαν να κάνουν καλή αρχή σε σχέση με αυτά που εξαγγείλανε πριν τις εκλογές, θα λέγανε την πραγματική αλήθεια, όπως κάνανε με την ΕΡΤ. Θα επαναπροσλάβουμε τις ΕΡΤ. Αν ακούσατε τι είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, είπε από μηδενική βάση θα πάρει τους πρώην εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει άλλα πράγματα πέραν αυτού που εξήγηλε πριν τις εκλογές, για να δελεάσει και να πάρει ψηφαλάκια. Λοιπόν, ούτε χρόνο έχουμε παραπανίσιο, ούτε ανοχή θα δείξουμε στους κυβερνώντες, τον οποιοδήποτε κυβερνώντα. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε. Βλέπετε μεταξύ τους και τρώγονται. Έχουν διάφορες συνιστώσεις και ψάχνονται ποιος θα πάρει την καρέκλα. Χρόνο δεν έχουμε περίσσιο. Πρέπει να πιέσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να πιέσουμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος, να είναι πραγματικά ρεαλιστικοί οι όροι όπου θα συμμετέχουν όλοι, όχι κάτω από την ομπρέλα κάποιου συγκεκριμένου κόμματος. Μπορεί να θέλει κάποιος μεμονωμένος, πραγματικά αληθινός άνθρωπος, χωρίς διασυνδέσεις, χωρίς επαφές τύπου μεγιστάνων, να μην κατευθύνεται και να μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές, ώστε να είναι αληθινό και πραγματική η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες. Με τον τρόπο που λειτουργεί στη σημερινή βάση δεν είναι για όλους τους πολίτες. Είναι για ορισμένες φράξεις, για ορισμένες ομάδες που μας δουλεύουν. Λοιπόν, το δούλεμα να τελειώσει εδώ, να είναι η αφετηρία όπου θα σταματήσουν όλες αυτές οι ομαδούλες που μας κοροϊδεύουν ανοιχτά και μας λένε άλλα λένε προεκλογικά και άλλα λένε μεταεκλογικά. Αυτό που λείπει στη δημοκρατία μας είναι η ηθική. Ποιος μπορεί να έχει ηθική από αυτούς ακόμα και σήμερα? Γιατί κάποιος είπε και επανέλαβε για τον χρόνο. Η ηθική λέει ότι κύριε βουλευτά, δεν μπορεί να παίρνεις γύρω στα 8.000 και να θέλεις να με εκπροσωπήσεις εμένα που θα παίρνω 5.000. Δεν είναι αληθινό, δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό. Δεν μπορεί να με εκπροσωπήσει όταν παίρνει 8.000. Και πέραν τούτου, ποια είναι τα κρυφά που παίρνει κάτω στο τραπέζι? Παραμύθια λέμε τώρα με τα μεγάλα παιδιά που είμαστε μεταξύ μας, θα λέμε παραμύθια. Δεν ήταν η κυβέρνηση μέχρι τώρα, σήμερα έγινε. Κυρία μου, παίρνουν 5,5 συν οδηπορικά, συν ταξίδια. Έδειξε δείγματα. Δείγματα έδειξε. Είναι γύρω στα 100. Πήρε προνόμια, έδειξε δείγματα. 5 μέρες κυβερνάει. Ήμαρτο. Δεν κόψανε τα κοφτά που παίρνουν. Λαμβάνουν 180.000 έκαστος. Και εμάς μας επιβάλλουν να ζούμε με 400-500 ευρώ. Ο Θεός έκανε 7 μέρες να φτιάξει τον κόσμο που είναι και Θεός. Κατά όρο, σε 7 ώρες να φτιάξει την Ελλάδα. Βολευτής με το μαθητικό που διαμορφώσει. είναι πράγμα άκρος ανήθικο. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει εσένα, το παιδί σου μεθαύριο που είναι καταδικασμένο να ζει με 450 ευρώ, πώς θα σε εκπροσωπήσει. Αυτοί εκπροσωπούν τους ηθήνοντες με τα χρήματα, βοβολέους κτλ. Γιατί υποκρινόμαστε, δεν ξέρουμε το ρόλο του καθενός. Δεν ξέρουμε ο Θεοδωράκης ποιον εκπροσωπεί. Δεν ξέρουμε ο Γεωργάκης ποιον εκπροσωπεί. Δεν ξέρουμε ο Τσίπρας ποιον εκπροσωπεί. Πού πήγε ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας. Ο Τσίπρας πήγε σε δύο μέρη. Ένα λεπτό. Ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας πήγε σε δύο μέρη. Πήγε στη σχολή του Σικάγο και πήγε και στο Βατικανό. Αυτά τα δύο μέρη εκπροσωπούν ένα συγκεκριμένο πράγμα χωρίς καν να το δηλώνουν. Το ένα είναι το χρηματοπιστωτικό και το άλλο είναι ειδικές για την περιπολιτική. Εντάξει, είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Μην δουλευόσαστε. Είναι αυτό που δεν θέλουμε να κατανοήσουμε. Παρακολουθούμε πράγματα και χειροκροτούμε πράγματα που δεν είναι αληθινά. Δεν είναι για τη ζωή τη δική μας, είναι για τη ζωή τη δική τους. Εντάξει, λοιπόν. Και ο αντίλογος δεκτός, ο κ. Λοιπόν, επειδή το βαρύναμε πολύ και θα αρπαχτούμε, θα μαλλιοτραβηχτούμε, λέω να το πάμε λίγο πιο χιουμοριστικά. Λοιπόν, πριν από κάτι μήνες, εδώ όλοι φωνάζανε να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Εγώ είχα την εντύπωση ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα μπουρδέλο, όχι μόνο η Βουλή. Γιατί η διαφθορά είχε πέσει, όχι στα παντώματα, στους τάφους μέσα των γονιών μας. Και έτρωγε το σκουλίκι της διαφθοράς, έτρωγε από το χαμηλότερο, από το κηλικείο μέχρι τον υπουργό και τους παρατρεχάμενους. Η διαφθορά υπήρχε στο κάθε σπίτι καθενός μας. Την είχαμε βιώσει και είχαμε βουλώσει και το στοματάκι. Να μιλάτε για το δικό σας σπίτι. Δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είδα ποτέ κανέναν, άσχετα με τη δουλειά κάνει, να κατέβει στον δρόμο και να φωνάξει ότι θέλει δημόσια παιδεία. Ότι θέλει να κλείσουν τα φροντιστήρια. Ο οικοδόμος κατέβαινε για τα δικά του δίκαια αιτήματα. Ο δάσκαλος για τα δικά του δίκαια αιτήματα. Τα αιτήματα όλων δίκαια. Αλλά για την Ελλάδα, για όλους μας, για τα παιδιά μας, δεν κατεβήκαμε ποτέ να πετύσουμε αυτό που δικαιούμαστε. Δημόσια, ποιοτική, δωρεάν παιδεία. Να τελειώνουν τα Ελληνόπουλα το δημοτικό και να ξέρουν ορθογραφία, να ξέρουν τη μητρική τους γλώσσα. Ποτέ κανείς. Κλείναμε τους δρόμους για τα επιδόματά μας. Όλοι μετήχαμε. Αυτό που είπε ο Πάγκαλο, ο Πατσοκυλιάς, να το πω έτσι και να γελάσουμε, είναι χυδαίο. Όμως όλοι μας, επειδή είμαστε Έλληνες και είμαστε φιλότιμοι και το φιλότιμό μας είναι το χαρακτηριστικό μας, είμαι σίγουρη ότι όταν κάνουμε την αυτοκριτική μας, το λέμε στον εαυτό μας. Κάπου έφτεξες κι εσύ ρε. Είσαι θύμα τώρα. Υποφέρεις, πεινάς, θλίβεσαι, κλαις που βλέπεις τα παιδιά να είναι στο εξωτερικό. Φαντάζεσαι μια Ελλάδα Νιγηρία, η επόμενη γενιά να αναγράμματη με τους Γερμανούς πάνω από το σβέρκο μας. Έτσι μας θέλουνε. Τα καλύτερα μυαλά να πάνε έξω. Η ιδιωτική παιδιά τα φροντιστήρια να πουλάνε στα παιδιά μας κουτόχορτα. Τα κινητά να γράφουνε γκρίκλις. Να τελειώνουνε τα Ελληνόπουλα και να σκέφτονται μόνο όσα πρέπει να ξέρουν. Όχι ότι πρέπει να σκέφτονται. Σκέφτομαι όσα πρέπει να ξέρω. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς πρέπει να πούμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να σκέφτονται. Λοιπόν, επειδή όλοι μας κάπου μέσα μας το ξέρουμε ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Κάποτε δεν φωνάξαμε για αυτά που έπρεπε να φωνάξουμε. Τώρα που χάσαμε και το ψυχουλάκι, που δεν έχουμε να φάμε, που πεινάσαμε, αυτό το καλό μας έκανε η Τρόικα. Σκεφτήκαμε ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο, ότι πρέπει να γίνουμε προς την αριστερά και μετά να λέμε για την κυβέρνηση δεν είναι τόσο αριστερά όσο πρέπει να είναι. Ας γίνουμε λιγάκι εμείς λοιπόν αυτό που πρέπει να είμαστε σαν Έλληνες. Ας μάθουμε λοιπόν να φωνάζει ο ένας για το δικαίωμα του άλλου που είναι και δικό του, όχι μόνο για το δικό του. Όχι μόνο για την αυξησούλα μου, για το επιδομά μου, για τη θέση εργασίας μου, αλλά να κατέβω στον δρόμο και να φωνάξω. Γιατί επιβάλλει η πολυεθνική στην πολίτρια των 300 ευρώ να φοράει του Μικη Μάου στα καπελάκια της απόκρισης τα Χριστούγεννα και να χαμογελάει στον κόσμο όταν του προσφέρει ένα καφέ ή ένα σάντουιτς. Αυτά δεν είναι ελληνικά. Σε αυτά πρέπει να πονάει η καρδιά μας. Το κοριτσάκι για 350 και για 400 ευρώ κάνει το καραγκιόζι στο κάθε πολυεθνικό συμφέρον που εδώ δουλεύει. Και τι θέλουμε όλοι μας, θέσεις εργασίας. Ποιο σπίτι δεν έχει κινέζικα μέσα? Ποιος είναι ο εχθρός? Ο ίδιος μας ο εαυτός που θέλει με τα κινέζικα τα φτηνά, τα θέλουμε εύκολα. Γιατί να μην πληρώσουμε κάτι παραπάνω και να πάρουμε το ελληνικό? Γιατί να μην υπάρχει μεταποίηση? Γιατί να μην υπάρχουν χιλιάδες μικρές βιοτεχνίες μες στο λεκανοπέδιο? Γιατί να μην βρουν δουλειά ο κόσμος? Γιατί να τρέχουμε να αγοράζουμε και να καταναλώνουμε και να καταναλώνουμε και να ζητάμε κι άλλα για να καταναλώσουμε? Όταν τα σκεφτούμε όλα αυτά και γίνουμε λίγο έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως ισχύει σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, ας φωνάξουμε πρώτα στους εαυτούς μας, να πάρουμε λίγο χαμπάρι τι γίνεται, ας ντραπούμε για αυτό το χάλι που αντί να είναι 1 εκατομμύριο εδώ, είμαστε 3 και ο Κούκος. Και μετά να αρχίσουμε να φωνάζουμε, γιατί δεν τελείωσε την κοσμογονία η κυβέρνηση μέσα σε 3 μέρες. Νομίζω ότι κάπου έχω δίκιο, αν το καλοσκεφτείτε. Τι να πω, δεκτός και αντίλογος. Από τις 25 Γενάρη, 26 το πρωί, έχουν παραμείνει στις θέσεις τους, κάτι το οποίο για μια κυβέρνηση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις τουλάχιστον θα έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση με αυτές τις προεκλογικές δεσμεύσεις που είχε, εξαγγείλει και τελικά ο κόσμος πήγε, ψήφισε, ανέθεσε κτλ. Βλέπουμε ότι στις υπηρεσίες εξακολουθεί και εξακολουθούν και είναι οι εντεταλμένοι από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι στην Ελστάτ ο Γεωργίου είναι ακόμη ο διευθυντής. Βλέπουμε ότι πρόεδροι στα νοσοκομεία είναι οι διορισμένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση κατοχής και εξακολουθούν αυτοί να πληρώνονται από το ελληνικό κράτος, εξακολουθούν όλοι αυτοί οι δοσύλλογοι να είναι διορισμένοι, ενώ αυτή τη στιγμή μας έχουν πει ότι θα υπάρξει ανατροπή. Από τη μέρα λοιπόν που συνέβη ό,τι συνέβη, 26 του μηνός, δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Χαμογελάσαμε, είπαμε ναι, έγινε η ανατροπή, αλλά δεν βλέπουν να έχει αλλάξει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε την πραγματική ανατροπή, όχι ανατροπή στα λόγια. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί, πρέπει να έρθουμε σε εθνικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα θα ξεκινήσει ξανά στον πρωτογενή τομέα, θα ξεκινήσει πάλι την παραγωγή στον τόπο μας. Να δούμε με τις ΕΟΣ, τις ειδικές οικονομικές ζώνες που πάνε να κάνουν και να συμφωνήσουμε εκεί πέρα. Να σταματήσουμε να βλέπουν και αυτή την πατρίδα μας σαν απικία. Πρέπει να ξυπνήσουμε, είμαστε λίγοι. Πρέπει όμως να καταλάβει και ο κόσμος ότι ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Ο καθένας πρέπει να πάρει τη δίκη στα χέρια του. Να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τι αναθέσεως και να υλοποιούν οι άλλοι τα δικά μας όνειρα. Έτσι, λοιπόν, αυτά είχα να πω. Να μην τολμήσει να σκεφτούν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα προχωρήσει από κρατικοποιήσεις και ό,τι έχει προχωρήσει να σταματήσει τώρα. Ένα αυτό, τα εργασιακά. Ναι, να θωρακιστεί ο τομέας της εργασίας. Okay, και το 751. Okay, άμα όμως δεν προστατεύσει τους ανέργους, τι να το κάνουμε, δηλαδή το πλαίσιο να προστατευτεί και το όλα τα άλλα. Ο ανεργός θα πάει να σπάσει το μεροκάματο με 200 και 300 ευρώ. Έχω δίκιο ή άδικο? Αυτά για τα εργασιακά και στο κάτω-κάτω της γραφής ας τα πάρουν από τους πλούσιους. Αυτό δεν λέμε. Πώς θα τα πάρουν από τους πλούσιους? Τους ξέρουμε, τους καναλάρχες, τους ολιγάρχες. Μέσα στις τράπεζες είναι οι λογαριασμοί τους. Ξέρουμε πώς έχουν κινηθεί. Από εκεί μπορούν να τσιμπήσουν από ό,τι θέλουν, από φόρους μέχρι δημεύσεις περιουσιών τους. Και ναι, μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ελλείμματα. Και για το χρέος. Δεν ξέρω τι είχαν προεκλογικά δεσμευτεί για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Οκ. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι μονομερής ενέργεια. Ότι καμία χώρα από τις 160 τόσες που έχει διαγράψει χρέος δεν το έχει διαγράψει με διαπραγμάτευση. Έχει πάρει θέση και έχει πει το εισόδημά μου είναι τόσο, μπορώ να πληρώνω τόσο, το 70%. Ελάτε να δούμε πώς θα πληρώσουμε το 30%. Και όποιος θέλει ας έρθει. Τι θα μας κάνει. Τόσες χώρες το έχουν κάνει τα παιδιά. Τέλος πάντων, ας μας πούν τι θα κάνουμε το χρέος. Δηλαδή, συγγνώμη, να καταλάβω. Τώρα διαπραγματευόμαστε ένα πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Από μόνοι μας μπορούμε να καλύπτουμε τα έξοδά μας αν η κυβέρνηση κινηθεί σωστά. Αλλά την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους, τι γίνεται από αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πάρουμε δάνειο, να μας πει κάτι. Έχουμε κάνει μορατόριο. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει μορατόριο. Όχι, γιατί το έλεγε η κυβέρνηση αυτό. Δεν ξέρω, θα φορτωθούμε δάνειο για αυτούς τους 6 μήνες. Είναι πράγματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, ρε παιδιά. Εμείς και πλάτη να βάλουμε και στηρίζουμε, αλλά κάπου πρέπει να προτρέψουμε την κυβέρνηση να κάνει και ένα βήμα παραπέρα, να δει και τη σκληρή πραγματικότητα, να τολμήσει και κάποια πράγματα. Δεν πατάς έτσι πόδια. Αυτοί θα μας πάνε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχουν κανένα θεματάκι. Σου λέει, άμα θες πάρτα, άμα δεν θες μην τα παίρνεις. Εμείς τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων. Πλάτη να βάλε το κόλλο να μην δώσουμε. Δύο κουβέντες. Χρειάζεται να ερχόμαστε με περισσότερη σκέψη και να μπορούμε να είμαστε ουσιαστικοί με λιγότερα λόγια. Και η δεύτερη είναι μία πρόταση. Ένα πανό που να γράφει δεν υπογράφουμε λευκή επιταγή. Πολύ καλά. Καλησπέρα συμπολίτες μου. Ήθελα να εκφράσω και εγώ την άποψή μου ότι αυτή τη στιγμή η κάθε ψυχούλα, κάθε ανθρώπου και το κάθε βήμα που τον έφερε μπροστά σε αυτό το ιερό σημείο, το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, πιστεύω ότι μέσα από την ψυχή μας ο καθένας θέλουμε να διατρανώσουμε περήφανα ότι αυτές οι εξαγγελίες που έφεραν αυτή την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή και πιστεύω να διαπραγματεύεται σκληρά για τον ελληνικό λαό, ότι πρέπει μέσα από την ψυχή μας να στείλουμε και τη σκέψη μας τη θετική. Να διατρανώσουμε τι? Ότι οι θυσίες των Ελλήνων που έχησαν το αίμα τους και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλους τους πολέμους που ήταν πάντα επιθετικοί ενάντια στην πατρίδα μας, η ψυχή του Έλληνα είναι αδέσμευτη και η πατρίδα μας που τη θεωρούν οι ξένοι ένα κομμάτι φιλετογωνία, πώς θα αρπάξουν τις σπάνιες γης, τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια, το φυσικό πλούτο, τον ήλιο μας, ότι είναι δικά μας. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός αργοπεθαίνει. Μας οδήγησαν εσκεμμένος με τον Γεωργίου. Συναυτό όλες οι κυβερνήσεις των 40 χρόνων που τόλμησαν να παίξουν το παιχνίδι στη βάρος του λαού, εις βάρος του λαού, και τον έβαλαν στο λούκι, γιατί υπόθηκε και από διαφόρους προηγουμένως ότι όλοι κάναμε τις λαμογές και όλα αυτά. Αφού το σύστημα εδώ έτσι όπως το είχαν κάνει ήταν έχεις δότη, είσαι στο σύστημα, δεν είσαι, δεν μπορείς να βρεις ούτε το αυτονόητο δικαίωμα της εργασίας, ούτε την παιδεία, το σύστημα έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό το σπάσαμε. Στις 25 του μηνός ο λαός είπε ένα περίτραν όχι, όπως είπε και το 40. Και το μήνυμα προς τη Μέρκελ, προς τους Γερμανούς, είναι ότι η πατρίδα μας και οι Έλληνες είμαστε ελεύθεροι, αδούλωτοι. Και το ευρώ που λένε το χρέος και αυτό πώς θα διαπραγματευτεί, θέλουν να είμαστε Ευρωπαίοι γιατί είμαστε αξιοκρατικά, ανήκουμε στην Ευρώπη. Εμείς τους δώσαμε τα φώτα της δημοκρατίας. Λοιπόν, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και όλοι είναι αυτό, όπως κάνανε το δικό τους το 1953. 10 χρόνια, εμείς η φτωχή Ελλάδα που τους δώσαμε δάνεια για να φτιαχτεί η Μεγάλη Γερμανία, είπε με ρήτρα ανάπτυξης. Είμαστε ισότιμοι και εμείς το ίδιο. 10 χρόνια stop. Θα κοιτάξω το λαό που αργοπεθαίνει, που αυτή τη στιγμή περισσότεροι είναι οι θάνατοι από τις γεννήσεις. Και δεν θα μας οδηγήσουν σε ένα βέβαιο θάνατο σιγά σιγά με το μαρτύριο της αγώνας. Τα σπάμε όλα, ο φτωχός λαός θα ορίσει η κυβέρνηση από ποιο σημείο και κάτω, 0 εφορία, δεν θα πληρώσει τίποτα, φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, φτηνό το νερό, φτηνή η παιδεία, να χτυπήσει την παραπαιδεία, έχουν δικαίωμα τα Ελληνόπουλα, όχι να μου έρχονται τα δηλαδή. Και οι Άγγλοι να μου απαγγέλνουν τον Όμηρο, τον πρόγονό μας, απ' έξω. Και με τη ρήμα όπως ήταν η βυζαντινή μουσική. Και μας τα Ελληνόπουλα να μην ξέρουνε. Εγώ λέω τις εξαγγελίες που καταγγείλει την κυβέρνηση. Θα διαγράψουμε όλο το χρέο ή το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό είπε η κυβέρνηση. Εμείς εδώ μαζεμένοι είμαστε απαιτώντας αυτό. Το χρέος αυτό, η δομή του χρέους, δεν είναι κάτι που χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν νομίζω να πήρε κανείς δανεικά για τα βρύχια που γέρνουν. Δεν νομίζω να πήρε κανείς λεφτά για μια Ολυμπιάδα του 4 δις που στήξει 28 δις. Δεν τα φάγαμε εμείς τα λεφτά αυτά. Και τα περισσότερα χρήματα αυτά ερχόντουσαν για αποπληρωμή παλαιότερων χρεών. Παλαιότερων χρεών. Τα δάνεια της ανεξαρτησίας τα πληρώσαμε το 1984 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήτανε perpetual bond αυτά, να τα ξέρετε, έτσι. Ήτανε ομόλογα με ελληνικής. Είναι αυτά τα ομόλογα που διαπραγματεύεται ο κ. Βαρουφάκης τώρα. Έτσι. Το δάνειο του όφωνε τα 60 εκατομμύρια χρυσές ελληνίδες τότε, χρυσά φράγκα, δεν τα έχουμε εξοπλίσει ακόμη. Παίρνουμε λοιπόν τα χρήματα για να ξεβλούμε τόκους και το χορηγολίσια παλαιών δανείων. Δάνεια τα οποία δεν πήγαν στην ανάπτυξη του ελληνικού λαού. Δεν πήγανε να φτιάξουμε νοσοκομεία, να φτιάξουμε παιδεία, να φτιάξουμε εργοστάσια να δουλεύσει ο κόσμος. Πήγανε για να αποπληρώσουμε άλλα δάνεια που μας δάνεισαν υποχρεωτικά, αναγκαστικά δάνεια. Έτσι. Άρα λοιπόν το χρέος είναι παράνομο, καταχρηστικό και επαχθές. Το χρέος μόνο μια λύση είναι, διαγράφεται και μάλιστα μονομερός. Όλες οι ενέργειες γίνονται μονομερός. Αν περιμένει ο Κολοκοτρώνης να διαπραγματευτεί με τον Σουλτάνο και τον Δράμαλη, ακόμη θα είμαστε στους Τούρκους. Μονομερός γίνεται αυτή η φράξη. Το όχι που πάει το 40, πολύ σημαντικό, μονομερή είπαμε όχι, δεν διαπραγματευτήκαμε. Άρα λοιπόν όλες οι ενέργειες γίνονται μονομερός. 167 χώρες για την ακρίβεια έχουν διαγράψει χρέος. Μεταξύ αυτών και κάτι πανσαντικά, να μην μιλήσουμε για την Ρωσία που ήταν μεγάλη δύναμη, θα μιλήσουμε πρώτος συντάξας η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μικρή δύναμη τότε, διαγράψαν το χρέος της Κούβας. Θα μιλήσουμε για την Κάνα που διαγράψε χρέος, θα μιλήσουμε για χώρες αυτή τη στιγμή θεωρητικά ανύπαρκτες. Θα μιλήσουμε προσφάτως για την Αργεντινή που διαγράψε χρέος, το 70% του χρέους. Έτσι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι παραδείγματα που μπροστά μας. Η Αργεντινή αυτή τη στιγμή έχει 7% ανεργία, έχει πριν 3 μήνες σήκωσε δικό του δορυφόρο των επικοινωνιών, έχει ανάπτυξη 4%. Λοιπόν, άρα λοιπόν μας κρίνουν την Αργεντινή, για αυτό το λέω. Θα προτιμούσα να είμαι Αργεντινή και να έχω 7% ανεργία παρά να έχω 25% επίσημα, 35% ανεπίσημα και εγώ να είμαι 2 χρόνια πλήρωτος. Προτιμώ λοιπόν να είμαι Αργεντινή. Άρα λοιπόν κανένα φόβο δεν έχουμε, αυτοί τρομάζουν. Εάν αυτή τη στιγμή διαγράφουμε το χρέος, ξέρετε ποιο θα πάθει ένα ζημιά. Οι ίδιοι τραπεζίτες θα πάθουν ένα ζημιά. Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, αυτό που είπατε για το εθνικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα δεν αποτελεί πανάκια. Αποτελεί όμως το μέσο για να φτιάξει την οικονομία σου. Είναι πολύ βασικό αυτό. Το μέσο είναι εργαλείο για να φτιάξει την οικονομία σου. Το ευρώ, το ξέρετε, είναι χρεόγραφο. Δανειζόμαστε. Όσο είμαστε στο ευρώ, είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς. Είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να δείτε. Τι συμβαίνει, είναι η Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι η σκανδιναβική χώρα που είναι στο ευρώ. 9% ενεργεία, σκανδιναβική χώρα δεν παίζει πουθενά. Τώρα είναι. Η Δανία δεν μπήκε στο ευρώ. Ο λαός με δημοψήφισμα δεν ήθελε το ευρώ. Τι κάνανε οι κυβερνώντες οι πονηροί. Συνδέσαν την ισοτιμία του δανέζικου νομίσματος με το ευρώ. Υποφέρει τώρα η Δανία. Υποφέρει τώρα η Δανία. Η Νορβηγία ήταν χαζή που έχει 1/4 ισοτιμία. Σταθερή. Γιατί. Αυτό που λένε δηλαδή ότι φεύγοντα από το ευρώ θα πεθάνουμε, θα κάνουμε, δεν ισχύει. Εάν πάρουμε βέβαια σωστές πολιτικές, εάν ο λαός καταρχήν είναι κυρίαρχος, αλλά ο λαός αποφασίζει, δεν αναθέτει, δεν έχει διαφόρους τύπους να διαπραγματεύονται στο όνομά του, αλλά δεν διαπραγματεύονται τίποτα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, η διαπραγμάτευση πια είναι πώς θα πληρώσουμε ένα χρέος παράνομο, να μας κάνουν μερικές ευκολίες πληρωμής και αύριο, αν μπορέσουν τα παιδιά μας τα τρισέγγωνα, τα τρισέγγωνα μας κληρονομένα θα είναι. Αυτό είναι η σύγχρονη απεικιοκρατία. Δεν χρειάζονται αυτοδυνάμεις, δεν κατεβαίνουν ο Βρετανικός στρατός όπως πήγαινε στην Ινδία. Αλλού ούτε οι Φέλιξ στο Κογκό και σφάζανε, σε καταστρέφουν αυτή τη στιγμή οικονομικά. Άρα λοιπόν πρέπει να διεκδικήσουμε γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Την κυβέρνηση δεν πολεμάμε. Στην ουσία τη στηρίζουμε εμείς. Τη λέμε εδώ είμαστε, δίνουμε στο χρέος, δεν κολώνουμε εμείς. Εσύ κολώνεις. Μην κολώνεις λοιπόν, αυτό τη λέμε. Αυτό που είπατε για τα κατοχικά δάνεια. Το κατοχικό δάνειο, το αναγκαστικό δάνειο, με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης το παίρνουμε. Δεν το συνδέουμε με τα υπόλοιπα αποζημιώσεις όπως θέλουν να κάνουν, με μια υπογραφή. Και άμα θέλουμε να μας πληρώνουν, κατάσχουμε δημόσια περιουσία του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτή, ο ΟΤΕ. Μόνο το ΟΤΕ να πάρει, θα γίνει αυτή μεγάλη υπόθεση. Ναι, δεν συζητήσουμε τίποτα από αυτά. Θα ήθελα να πω κάτι, επειδή ακούω ότι να βγούμε από εδώ, έτσι από μια στιγμή στην άλλη. Μη τυχόν εννοούμε να φύγουμε από την Ευρώπη, γιατί αυτό πάει μαζί. Αν θα βάλουμε τη δραχμή μας, φεύγουμε και από την Ευρώπη. Και μια χαρά να φύγουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που είναι εκτός ευρώ και είναι εκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το ξέρει, όλος ο κόσμος το ξέρει. Είμαστε Ελβετία. Δεν είσαι Ελβετία, αλλά μπορεί να είσαι Σουηδία, μπορεί να είσαι Ολλανδία. Όποιος θέλει, η Αγγλία μπορεί να είσαι. Η δικιά μου η άποψη, η δικιά μου η αίσθηση, δεν ξέρω τώρα πώς θα παίρνω και έξω. Δεν είμαι ούτε ειδήμων ούτε οικονομολόγος. Αλλά επειδή ξέρω ότι οι υπερδυνάμεις σχεδιάζουν πριν από εμάς για εμάς, εδώ και κάποιες δεκαετίες, γιατί τα πετρέλα μας είναι γνωστά σε αυτούς, εδώ και κάποιες δεκαετίες, μήπως ζούμε ένα προσχεδιασμένο, πάρα πολύ ωραίο πλάνο και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Μήπως, λέω μήπως, επειδή τα πετρέλα μας είναι πάρα πολλά, τα θέλουν πάρα πολύ, και επειδή κάπου τα βρίσκουν, μια στιγμή τα βρήκανε να το κυλιώνται μετά. Μια από εδώ τα βρίσκουν, μια από εκεί τα βρίσκουν. Μήπως εμείς, εάν βγούμε από την Ευρώπη, έχουμε μετά από πάνω μας έναν άλλο φόβο που λέγεται πόλεμος. Γιατί όταν θέλουν να στα πάρουν όλα και δεν μπορούν να στα πάρουν επειδή σε έχουν εξαθλιώσει, επειδή το μόνο που σε νοιάζει είναι να κομμάτι ψωμί. Μήπως το άλλο βήμα για να στα πάρουν είναι κάτι άλλο. Κάτι που σχεδιαζόταν τύπου εμφυλίου με τη Χρυσή Αυγή, όλα αυτά σε κάτι πόγια τριγύρις, με κάτι μπάτσους, με κάτι έτσι, με κάτι αλλιώς να πάρει τα όπλα από την επαρχία, όλοι κάτι απόστατοι, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς να παντεκρομιστούμε. Αυτό δεν ετοιμάζανε. Μήπως το ετοιμάζανε. Λέω μήπως. Μήπως τώρα τα πλάνα τους, τα σχέδια πι είναι άλλου τύπου. Δεν τρομοκρατούμε, να σκεφτόμαστε όμως. Έχουμε κάτω από το υπέδαφό μας πλούτο, όπως έχει η Ινδία, όπως έχει η Λατινική Αμερική, που θέλουν να το πάρουν. Όταν εμείς θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, μήπως πέρα από ευρώ και από ιστορίες, διασφαλίσουμε και το κεφαλάκι μας το ήσυχο. Λέω μήπως. Είναι 1996. Είναι 1996, ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήμασταν. Τα ΕΜΕΑ τρία πανικάκια σκοτώθηκαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πω την έκφραση, στα τέτοια της. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει κανέναν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει φόβος. Κάναμε προστατεύει. Να πω και κάτι άλλο. Απλά για να εξτονώσουμε λίγο την κατάσταση. Εγώ θέλω να το πάω κάπου αλλού. Εγώ θυμάμαι εδώ πέρα πριν 3 χρόνια όλη η πλατεία βούζε για δημοκρατία. Γινόντουσαν συνέχεια λαϊκές συνελεύσεις. Κάτω όλη κάτω πλατεία έβγαζε επιτροπές, έβγαζε θέσεις. Υποτίθεται ήρθε ο Γκέμπελς, ο Πάγκαλος και μας έβαλε το σαράκι σε όλους εδώ πέρα. Αυτό δεν έκανε. Μας έσφερε κενά δαιμόνια. Μας είπε ένα συγκεκριμένο πράγμα, τι φταίτε κι εσείς. Όμως, παιδιά, κοιτάξτε, φταίμε κι εμείς. Πόσο φταίμε. Αντιθέτως, σε όλες τις προεκλογικές ομιλίες των βουλευτών της σημερινής κυβέρνησης, κανένας δεν έθεσε το ένα θέμα. Ένα θέμα. Πώς φέρνεις εδώ. Πώς αλλάζει την κατάσταση. Πώς αποκτά ο κόσμος δικαιοσύνη. Μέσω της τιμωρίας. Τιμωρήθηκε κανείς. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και το ψάρι, παιδιά, βρωμάει από το κεφάλι. Φταίει ο λαός. Προφανώς και φταίει ο λαός. Αλλά εσύ τι σηματοδοτείς εκεί πάνω. Σηματοδοτείς τον Αβραμόπουλο. Σηματοδοτείς την Πακογιάννη. Αλυσβερίσια. Δεν σου λένε τι διαπραγματεύονται. Όλος αυτός ο λαός που είναι εδώ πέρα. Που παγώνουμε και χτες και την Τετάρτη και εδώ θα είμαστε. Γιατί ήρθαμε. Γιατί. Για να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ή για να αποκτήσουμε κάτι το διαφορετικό. Το βρίσκουμε αυτό. Μας σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό είμαστε εδώ, παιδιά. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Λόγια να αγαπιόμαστε. Εδώ πέρα ήρθαμε να πετύσουμε κάτι διαφορετικό. Κανείς δεν μιλάει για δημοκρατία. Αποφασίζει αυτός ο λαός. Πότε αποφάσισε. Πότε αποφάσισε. Αλλάζει κάτι. Στα Χανιά ο Τσίπρας μιλούσε για προοδευόμενη δημοκρατία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δίνουμε σε έναν να αποφασίζει για μας. Αυτό θέλουμε. Όχι. 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 Για αδειάσει το... Θέλουμε τη ζωή μας. Εμείς το κουμπάκι.